Σε δηλώσεις για τις κινητοποιήσεις των αγροτών προέβη ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης. Ο οριστικός τοπική οικονομία παίζει ο πρωτογενής τομέας. Και στην κοινωνική διαστραμάτωση η αγροτιά ως ενεργός πληθυσμός παίζει πολύ σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Άρα λοιπόν, όταν πλήττονται οι αγρότες, όταν πλήττονται οι μικρομεσαίοι, όταν όλες οι κοινωνικές ομάδες και η φτώχεια διαχέεται σε όλη την κοινωνική διαστραμάτωση, τότε πλήττεται ουσιαστικά η πραγματική οικονομία. Άρα λοιπόν έχουμε ηθική υποχρέωση και θεσμική ευθύνη να είμαστε αλληλέγγυοι σε αιτήματα των αγροτών που να εναρμονίζονται με την σημερινή πραγματικότητα και φύσης να το δούμε και σε επίπεδο αρμοδίου Υπουργείου να πάρουμε πρωτοβουλίες δηλαδή στην επικουρούμενη και με τους αγρότες για να δούμε πώς από αυτά τα αιτήματα, τα δίκαια μπορεί να ικανοποιήσει η κεντρική εξουσία. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τα πούρα που παρήγγειλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλησε ο πρώην Υπουργός Αλέκος Κοντός. Ο κύριος Κοντός, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, αναφέρθηκε στην καθολικής αποδοχής πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να στηρίζει τα ελληνικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής στα επίμαχα πούρα και να τα διαφημίζει στο εξωτερικό, αναγκάζοντας και τους δημοσιογράφους να παραδεχτούν ότι η πρώτη ανάγνωση της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για το θέμα. Είχε συμβεί το 2008 στις γιορτές. Ήθιστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπουργοί να δίνουν κάποια δώρα στους ομολόγους τους και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν κάναμε από ένα καλάθι με ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Βάλαμε μέσα από το αμύνδιο κρασί, βάλαμε λάδι, ελιές, τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα και είπαμε να βάλουμε και πουρα ντομένικο. Γιατί εγώ γνώριζα ότι στην Θεσσαλία και στη Λάρισα υπάρχει ένας μικρός συνεταιρισμός. Κάναν μια προσπάθεια οι άνθρωποι, πήραν στην Κούβα, φέραν σπόρο και κάναν αυτά τα πουρα. Πήρε πραγματικά η γραμματεύση μου τηλέφωνο στον πρόεδρο, μας έστειλε τα πουρα, τα βάλαμε στα καλαθάκια μέσα και τα στείλαμε. Οι περισσότεροι συνεταιρισμοί, γιατί ήταν προϊόντα συνεταιρισμών, δεν χρέωσαν το Υπουργείο για το προϊόν το οποίο παρέδωσαν. Μετά από περίπου 20 ημέρες ήρθε το τιμολόγιο αυτό εδώ από το συνεταιρισμό. Είχε γίνει το μεταξύ ο ανασχηματισμός. Είχα φύγει εγώ από το Υπουργείο και ανέλαβε ο κ. Χατζηγάκης. Μετά έμαθα ότι δεν πέρασε από το ελεκτικό συνέδριο ώστε να πληρωθεί το τιμολόγιο. Αυτό έγινε. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Άγιος Γεώργιος, ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Στασινόπουλου, καθώς η αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απεφάνθη πως λόγω έλλειψης προσωπικού κινδυνεύουν οι ασθενείς. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Λουκά Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, Γιώργο Αργυριάδη, εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου και Κώστα Παπαντονίου, πολιτικό μηχανικό, πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση καθώς το προσωπικό της κλινικής έχει προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας. Να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι της κλινικής Άγιος Γεώργιος στην Κομοντινή έχουν αναλαμβάνουν δεδουλευμένα 25 μηνών. Από την πλευρά της η διοίκηση της υγειονομικής μονάδας δηλώνει αδυναμία πληρωμών, αφού όπως υποστηρίζει έχει λαμβάνει να αποτονιοποιεί νοσήλια ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ.